Και αυτό που κάνω τώρα ήθελα να αναφερθώ, αν έχω το χρόνο, πρέπει να το πω τώρα. Ναι, ναι, φυσικά. Έχω ένα παράδειγμα. Γιατί εγώ ο καθένας. Θέλουμε να μιλήσουμε λίγο για την αδικία της πολιτείας στους Έλληνες του Πότου και για τα κόκκινα δάνεια. Γιατί εγώ έχω ο καθένας με τον πόνο του και εγώ με το δικό μου σαν σημείο στήριξης. Και αυτό το κραυγαλαίο παράδειγμα που θέλω να σας αναφέρω είναι ένας κύριος που με πήρε από το. Είναι μέλος του σημείου στήριξης και μου λέει: Παντελή, χρωστάω. Πήρα 60.000 ευρώ, έχω δώσει τα 25 και χρωστάω 65. Βρήκα πελάτη να δώσει το σπίτι μου, παραπάνω δεν αξίζει, 50.000. Και πάει στην τράπεζα και τους λέει: Θέλω να το πουλήσω, να ο πελάτης μας, το πουλάω, μου δίνει 50. Μπορούμε να τα βρούμε στα 50? Και του λένε όχι. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι θέλουν να το πάρουν το σπίτι και να το δώσουν στα φαντς με 10. Και δεν το δίνουν στον ίδιο να ξοφλήσει, θέλει ο άνθρωπος, να χάσει το σπίτι του. Γιατί στην ουσία, αφού το δίνει στο χρέος, χάνει το σπίτι του. Και λέει: Έχω το πελάτη εδώ πέρα, πάρτε το 50.000. Και δεν τον κόβουνε τίποτα. Άρα θέλω να το πάρουν μπισμπαρά. Αυτό είναι. Τώρα αυτό σημαίνει συνέχεια. Τώρα στείλανε τα λεφτά στην εφορία και έρχονται εκθέσεις αναγκαστικής κατάσχεσης σε όλους. Και έχουν ταλαιπωρήσει και άνθρωποι μεγάλης ηλικίας με τα χάπια, με τα προβλήματά τους. Και όταν βλέπουν αυτό χαρτί, τους κόβεται η ανάσα. Τους κόβεται η ανάσα πραγματικά. Εμείς άμεσα ζητάμε την καταγραφή, αυτού του άδικου, δανείου που δεν ήταν δάνειο, μας το χρεώσαν σαν δάνειο, ήτανε. Είχε πολύ διαφορετικό άλλο σκοπό αυτά τα χρήματα. Μας τα δώσανε σαν δάνειο, άτοκο στην αρχή, και τώρα έχουν πνίξει τον κόσμο με τους τόκους. Με το που πάει στην εφορία, κάθε εβδομάδα ανεβαίνουν 2-3 χιλιάδες ευρώ πάνω οι τόκοι. Δηλαδή, τι προσπαθούνε? Χάσαμε 4 σπίτια. Ήμασταν στην πατρίδα μας, στο Πόντο, το χάσαμε. Φύγαμε στο Κάφκασο, το χάσαμε. Πήγαμε στο Καζακστάν. Γυρίσαμε στη μητέρα πατρίδα, θέλω να μας πάρουν και εδώ τα σπίτια μας. Δεν γίνεται, εδώ είναι η αφετηρία μας. Δεν πρόκειται να δώσουμε τα σπίτια σε κανέναν. Θα βγούμε στους δρόμους, θα πάρουμε το νόμο στα χέρια μας, θα κάνουμε πολλά, αλλά τα σπίτια μας δεν πρόκειται να τα πάρουν. Γι' αυτό να σου βάλουν καλά στο μυαλό τους και να βρουν τη λύση να διαγράψουν αυτό το χρέος. Είναι άδικο. Οι άνθρωποι έχουν πληρώσει το μεγαλύτερο ποσό και πληρώνουν τόκους. Άλλος μου λέει: 20 χρόνια πληρώνω και έχω αποπληρώσει 5.000 μόνο. Άμα το μετρήσει μαθηματικά, άλλα 500 χρόνια πρέπει να ζήσει ο άνθρωπος να εξοφλήσει όλο το δάνειο. Είναι δυνατόν?